Σε 8 μέρες αποφασίζεις αν οι νέοι θα είναι άνεργοι και θα φεύγουν στο εξωτερικό ή αν θα έχουν ευκαιρίες για δουλειά στην Ελλάδα. Σε μία εβδομάδα τέτοια ώρα θα έχουμε δει τα exit poll και οι εκλογολόγοι θα έχουν δώσει την πρώτη εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα. 5 ημέρες σκληρού αγώνα απομένουν στη μικρή οθόνη. Σε μπερδεύουμε με το παλιό και την ισοπαίδωση των μικρομεσαίων. Ρυθμίσαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με τις 100 δόσεις. Η Ελλάδα πάει μπροστά με το Χρήστο που παρά την κρίση δεν ρίχνει την ποιότητα για να κερδίσει. Καθώς εισερχόμαστε στην τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περίοδου, τα κόμματα αρθρώνουν πλέον προγραμματικό και θετικό λόγο. Σκοπός τους να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από τους αναποφάσεις τους. Το χρέος είναι αθέμητο, παράνομο, επονίδιστο, απεχθές και μη βιώσιμο. Γεια σας. Πού πάμε? Νομισματοκοπείο, κύριε. Ο κύριος Λαφαζάνης και η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθούν μέσα από τον αυτοσαρκασμό τους να μιλήσουν στο ευρύ κοινό. Στο ευρύ κοινό, αποδομώντας και μυθοποιώντας την επικινδυνότητα για την οποία τους έχουν κατηγορήσει. Στις 20 Σεπτεμβρίου τους κόβουμε τη μαγιά. Το κόμμα του Πάνου Καμένου επιστρατεύει το χιούμορ και στοχεύει, όπως λένε οι επικοινωνιολόγοι, να ψαρέψει ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή. Επιλέγει να προκαλέσει τον κύριο Μημαράκη. Να τον προκαλέσει σε ένα επίπεδο που θεωρεί ότι είναι το πιο πιασάρικο επικοινωνιακά. Στη μαγιά του. Αυτή την έμπνευση που έκανε πρεμιέρα στο διαδίκτυο, άνθρωποι του ποδοσφαίρου αποφάσισαν να τη ζωντανέψουν σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ενώ τα κόμματα έχουν ρηχτεί στη μάχη των σποτ, στα social media το πάρτι συνεχίζεται. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, καθώς τα ψηφοδέλτια του κόμματός του κατέχουν περίοπτη θέση ούτε ένα ούτε δύο, αλλά ακόμη 4 μέλη της οικογένειάς του. Βέβαια, ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής στα προεκλογικά τετιβίσματα που συναγωνίζονται σε έμπνευση, φαντασία και χιούμορ. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Επίσης, έχει λίγο μπερδευτεί με το τι σημαίνει αριστερά. Η ελπίδα δεν κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές. Το σπότ της Λαϊκής Ενότητας με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη να μπαίνει στο ταξί σχολιάστηκε με χιούμορ σε αυτή τη φωτογραφία. Ακολούθα αυτό το αμάξι. Ακόμη και η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη τίθεται υπό αμφισβήτηση. Είστε σίγουροι ότι είμαστε Ευρώπη? Οι χρήστες του Twitter βρίσκουν τις διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε debate στα καθιστά, ενώ η Νέα Δημοκρατία θέλει στα όρθια.